της Νέας Υόρκης του 1857, των σοσιαλιστριών του 1910 και των καπνεργατριών της Θεσσαλονίκης του 1936, συνεχίζουμε τους αγώνες μας και βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε κοινή πορεία με την ΟΚΕ και τους συλλόγους που είναι μέλη της. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τελείως διαφορετικά αυτόν τον χαιρετισμό, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον πόλεμο που μας χτυπάει κυριολεκτικά την πόρτα. Ο ιμπεριαλιστικός αυτός πόλεμος, όπως και οι υπόλοιποι στη Συρία, στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ και ούτω καθεξής, αναδεικνύουν με τον πιο βίαιο τρόπο τα πιο σάπια χαρακτηριστικά του συστήματος στο οποίο ζούμε. Το σύνθημα που διαλαλούν χρόνια και χρόνια τώρα τα σωματεία μας παίρνει για άλλη μια φορά σάρκα και οστά. Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν. Με τον λαόν το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Και παρά το γεγονός πως δεν επηρεάζει ακόμα άμεσα, όπως μας λένε, τη χώρα μας, επιφυλάσσει μια σειρά εκπλήξεων προς το λαό που θα πληρώσει και ακόμη μια φορά το βαρύ τίμημα των υπέρογκων αυξήσεων των τιμών σε βασικά αγαθά, όπως το ρεύμα, το αέριο, αλλά και τα τρόφιμα. Εκπλήξεις όμως επιφυλάσσονται και για τους εργαζόμενους του κλάδου μας, ο οποίος θα πληθεί ιδιαίτερα, μιας και τα ποσοστά του τουρισμού έχουν αρχίσει ήδη να βλέπουν την κατιούσα. Και σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο είναι που οι γυναίκες του κλάδου, οι οποίες σημειωτέων είμαστε το 50%, θα δεχτούμε για ακόμη μια φορά την εκμετάλλευση σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Θα αναγκαστούμε τώρα, ακόμη πιο πολύ από πριν, να δουλέψουμε ωράρια λάστιχο για να μπορούμε παράλληλα να μεγαλώνουμε το παιδί μας, αφού τα λεφτά για το παιδικό θα μας τα τρώει το ρεύμα. Θα αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε απλήρωτες υπερορίες που κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως γίνουν ρεπό σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου Χατζηδάκη. Θα φοβόμαστε τώρα ακόμη περισσότερο να καταγγείλουμε βίες και σεξιστικές συμπεριφορές από προϊσταμένους και αφεντικά, γιατί η εναλλακτική μας θα είναι η ανεργία. Πράγματα δηλαδή που αν και περισσότερο οξυμένα τώρα, δεν θα τα ζήσουμε για πρώτη φορά. Μήπως η πανδημία δεν επηρέασε και δεν επηρεάζει ακόμα τις ζωές μας? Όταν ο τουρισμός έπεσε το 2021, ποιοι πλήρωσαν τη μύθη? Οι εργοδότες που είχαν όλες τις φοροελαφρύνσεις και τους νόμους με το μέρος τους, ή οι εργαζόμενες που έπρεπε με 534 ευρώ που έπαιρναν από το επίδομα της αναστολής, αυτές που το έπαιρναν δηλαδή, να συντηρήσουν οικογένεια, και αν δούλευαν έπρεπε να τα δίνουν στις δαντάδες αφού τα σχολεία ήταν κλειστά? Εμείς δεν είμαστε αυτές που έπειτα από τα 2 χρόνια πανδημίας εξακολουθούμε να αγωνιούμε για το αν θα υπάρχει κρεβάτι νοσηλείας στα γονατισμένα από τον ιό νοσοκομεία σε περίπτωση που αρρωστήσουμε και αναγκαζόμαστε να χρυσοπληρώνουμε τους ιδιωτικούς γιατρούς για την περίθαλψη τη δική μας και των ανθρώπων μας? Και ας μην ξεχνάμε πως μπορεί τώρα οι τιμές σε όλα να έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα λόγω πολέμου, αλλά την πρώτη κλίση σε αυτήν την ανηφόρα την έδωσε η πράσινη ανάπτυξη που με τόση χαρά ευαγγελίζονται κυβέρνηση, αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές είναι λίγες μόνο από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες του κλάδου σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα των φυλετικών διακρίσεων που αποτυπώνονται στους χώρους δουλειάς, όπως το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη παρασκευαστήρια όπου οι γυναίκες μένουν περισσότερο για να καθαρίσουν, ενώ υπάρχουν και ειδικότητες όπως οι λατζιέρες που αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς από τους άντρες συναδέλφους τους, επειδή αυτό εξυπηρετεί την εργοδοσία. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να μαζευόμαστε για να συζητάμε τα χίλια κακά της μοίρας μας και να αισθανόμαστε ανήμπορες και ανίκανες να την αλλάξουμε. Σκοπός αυτής της ημέρας, στόχος κάθε σωματείου, κάθε εκμεταλλευόμενου ανθρώπου, είναι να πάρει ως παράδειγμα τις γυναίκες που τιμάμε την 8η Μάρτη, αλλά και τους αγώνες των εργαζομένων στη Λάρκο, στην Ήφουντ, στα Πετρέλαια Καβάλας, στο εργοστάσιο της Βαρβαρέσος και σε άλλους χώρους δουλειάς, όπως και το ξενοδοχείο ΜΕΤ εδώ στην πόλη μας, που μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση κατάφερε να συγκροτήσουν επιχειρησιακό ταξικό σωματείο, με το ποσοστό των γυναικών μάλιστα εδώ να είναι στο 70%. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν φοβήθηκαν, δεν συμβιβάστηκαν, αλλά κατάλαβαν τη δύναμή τους και πάλεψαν και παλεύουν ακόμη για να δημιουργήσουν αυτό το καλύτερο αύριο που σε όλους μας αξίζει. Ιδιαίτερα εμείς, οι γυναίκες που βιώνουμε από παντού την εκμετάλλευση, είμαστε αυτές που πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είμαστε μόνες. Πως μέσα από την οργάνωσή μας, τη συγκρότησή μας, από το δυνάμωμα των σωματείων μας και των συλλόγων γυναικών, μπορούμε να παλέψουμε για μια ζωή που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας. Η μάχη για ισοτιμία και ουσιαστική χειραφέτηση αποτελεί για εμάς μονόδρομο. Μια μάχη που δεν θα αφήσει καμιά γυναίκα μόνη της απέναντι στον κακοποιητικό σύζυγο, την εργοδοσία, τα νομοσχέδια. Σχέδια που θέλουν να τσακίσουν κάθε της δικαίωμα, τις πολιτικές που τη θέλουν πιώνει στα στρατηγικά του σχέδια. Όλες και όλοι μαζί ριχνόμαστε στη μάχη για τη ζωή που μας αξίζει. Έχουμε τη δύναμη και θα τα καταφέρουμε.